Το Aquarius έριξε για ακόμη μια φορά προσωρινά άγκυρα για ανεφοδιασμό. Παρελήφθησαν φρούτα και άλλα τρόφιμα απαραίτητα για όλο τον κόσμο που είναι πάνω στο πλοίο. Εχθές ζητήσαμε από τις αρχές να μας στείλουν προμήθειες, λέει ο Αλοΐς Βιμάρ, συντονιστής της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Παραλάβαμε τρόφιμα λίγο πριν αφήσουμε πίσω μας την Νότια Σικελία. Μας έστειλαν πορτοκάλια, μπάρες δημητριακών και ψωμί. Είναι καλό που παραλάβαμε φαγητό, αν και δεν ήταν αυτά που ζητήσαμε, μια που οι μπάρες δημητριακών δεν επαρκούν για να τραφεί ένας άνθρωπος σε καθημερινή βάση. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε συνδυασμούς με ό,τι προμήθειες μας έχουν απομείνει στο πλοίο. Η καθυστέρηση για την παραλαβή τροφίμων προστίθεται στον χρόνο του ταξιδιού. Θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες σύμφωνα με τους υπολογισμούς της οργάνωσης SOS Mediterranean και του καπετάνιου για να φτάσουμε στην Ισπανία. Αναμένεται να χαλάσει ο καιρός. Οι άνεμοι έχουν αρχίσει να δυναμώνουν τις τελευταίες ώρες και ενδέχεται να χρειαστεί να ελαττώσουμε ταχύτητα. Αυτή την ώρα ταξιδεύουμε με 8 κόμβους. Η κατάσταση στο πλοίο παραμένει σχετικά ήρεμη. Οι άνθρωποι κάνουν υπομονή. Σήμερα κατάφεραν να ικανοποιήσουν ορισμένες βασικές τους ανάγκες, κάτι που συμβάλλει στην διατήρηση της γενικότερης καλής κατάστασης στο πλοίο. Δύο ιταλικά σκάφη συνοδεύουν το Aquarius στο ταξίδι του προς το ισπανικό λιμάνι της Βαλένθια. Annelise Borges aboard Aquarius for Euronews.